ωραία παρέα, γιατί ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε το Voice. Κατερίνα Μπουρνέλη μαζί μας. Καλημέρα. Κατερίνα, και η περίπτωσή σου μας απασχόλησε την περασμένη εβδομάδα. Είναι γεγονός, γιατί στη μονομαχία σου με την Παναγιώτα, παρόλο που τελικά κράτησε η Δέσποινα την Παναγιώτα στην ομάδα της, εμείς θεωρήσαμε ότι αδικήθηκες με την έννοια ότι ήσουν πάρα πολύ καλή. Ο Μιχάλης έκανε ένα σχολιασμό ότι του θύμισαν λίγο νύχτα και μπουζούκια τα γυρίσματά σου. Σε βλέπω πολύ χαμογελαστή, όπως και εκείνη την ημέρα. Μανούλα φρίκαρε λίγο με το. Η Μανούλα πιο πολύ στεναχωρήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου του πήρε πολύ στραβά εκείνη την ώρα. Γιατί λέει. Το νύχτα. Μα, ναι, γιατί πρώτη φορά το ακούει αυτό συνήθως. Όλη νύχτα τραγουδάνε. Τραγουδάει κανένα μέρα. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Επειδή εντάξει, μην πάρω τόσα χρόνια είναι δίπλα μου και στα μαγαζιά που με βλέπουν, βλέπουν ιδιαίτερα τα πιο μοντέρνα προγράμματα που κάνουμε και χορογραφίες και ξένα πράγματα. Και της έκανε εντύπωση γιατί προσπαθώ να φαίνομαι έτσι και πιο γυναικάρα εγώ στα μαγαζιά. Και η αλήθεια είναι ότι με περνάνε για μικρή, για μοντέρνα και τέτοια. Οπότε και δεν το πήρα και στραβά, γιατί αν είχα το μικρόβιο μέσα μου το κομπλεξικό, θα έλεγα τώρα τι μου είπανε. Και καλά, πραγματικά ναι. Δεν το πήρα στραβά. Είναι αρχή. Το πήρε η Δέσποινα και ο Ρέμος που κοίταξαν τον Μιχάλη. Τι εννοεί, τι έχει νύχτα. Και επίσης έχει έναν λόγο να αισθάνεσαι καλύτερα, διότι θα συνεργαστεί με τον Ρέμος στα επόμενα σχήματα. Δεν το είπε. Κάπου θα ξανασυναντηθείτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να τα παίρνεις όλα τα σχόλια. Δηλαδή στη δουλειά μας θα ακούσουμε μόνο τα θετικά, θα ακούσουμε και κάποια που δεν τους πολύ άρεσε. Και η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι. Όλο εκτός από το Σάκη. Για το Σάκη απαγορεύεται να μας αρέσει. Ναι, αλλά όταν μπαίνεις σε ένα διαγωνιστικό μουσικό talent show και φτάνεις στην πηγή και τελικά δεν πίνεις νερό, ανθρώπινο είναι και να στεναχωρηθείς. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Και ειδικά στα battles. Για να αναφερθώ και στο χθεσινό επεισόδιο, πριν δούμε και το δικό σου απόσπασμα, έβλεπες εμφανίσεις που έλεγες ρε παιδί μου τώρα ποιον θα διαλέξουν και ποιον θα αφήσουν. Και είχε τελειώσει και η δυνατότητα των coaches να κρατήσουν κάποιον άλλον. Ναι. Και έλεγες, κοίτα να δεις τώρα ένα από αυτά τα ταλέντα θα πάει χαμένο. Και στην περίπτωση της Κατερίνας ίσχυε αυτό από ό,τι μας μπορούσε ο Μιχάλης να σώσει. Και ήταν και όλος ο Μιχάλης που του φάνηκε λίγο πιο. Λαϊκό. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε χθες, μιας και τα battles ολοκληρώθηκαν και σε δύο εβδομάδες ξεκινούν τα live. Να δούμε πώς τελικά διαμορφώθηκαν οι ομάδες των τεσσάρων coach. Να δούμε ποιοι σώθηκαν. Είχε ενδιαφέρον γιατί υπήρχαν πιο παράφωνοι και από το ρουβάκι μέσα. Μόνο σε μία περίπτωση, δύο κορίτσια του Μιχάλη που ήταν λίγο αγχωμένα, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν λίγο πολύ αγχωμένα. Καλοί. Εντάξει, αυτές οι δύο κοπέλες ήταν αγχωμένες. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, είδαμε και συμβούλια να γίνονται και με τους τέσσερις βοηθούς η Δέσποινα που ζήτησε εκεί για να επιλέξεις κτλ. Να δούμε ποιους ξεχωρίσαμε. Όπου ειδικά η Βανδύ με τα δύο κορίτσια και ο Ρέμος στο τέλος, με αυτή την κοκκινομάλα, την υπέροχη και τον Μάκη, είχαν πολύ δύσκολες αποφάσεις να πάρουν. Εγώ και τρίχιασα. Θεωρείς ότι υπήρξε κάποια αδικία στις τελικές αποφάσεις. Γενικά. Το κάθε παιδί που θα διαλέξουν, για κάποιο λόγο το διαλέγουν και το κατανοώ απόλυτα, όπως και στη δική μου περίπτωση το κατάλαβα. Αδικία εγώ θεωρώ που δεν περάσανε οι φωνές που ήταν το ντουέτο τόσο καλό. Δηλαδή που έπρεπε να περάσει και ο άλλος ο καλλιτέχνης. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερα στυλ δηλαδή. Όπως η Ελένη με την άλλη την κοπέλα, το κορίτσι με την καταπληκτική φωνή. Ναι. Η Άννα, πολύ. Παιδιά με την Ελένη ήταν και οι δύο χωρίς καμία εμπειρία και οι δύο από την Κύπρο. Τρελάθηκα. Τα γυρίσματα που έκαναν χωρίς και εμείς να είμαστε επαγγελματίες, δηλαδή έλεγες αυτές πρέπει να το μελετούν χρόνια το κομμάτι. Τι ο άλλος ο κύριος με τον Χαϊαμπάια. Συγγνώμη, ο Ευάγγελος. Τι συγκινητική φωνή ήταν αυτή. Δεν έπρεπε να σωθεί αυτός ο παίκτης. Ναι. Και μόνο που ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης προσπαθεί και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και μόνο που έγινε τον κύριο φίλο, ο οποίος ήταν καταπληκτική φυσιογνωμία. Αυτός ο κύριος φίλος, λοιπόν. Και έχουν και ωραία χειραψία. Για να σας πω τι θα πει, ξέρω τηλεόραση. Θα το δει ο Αναγνωστόπουλος και θα πει. Τι είναι αυτό. Αυτός ο κύριος λοιπόν έκανε πρωινό επί πολλά χρόνια στο κανάλι Άνω του Πειραιά που ήταν μεγάλο ραδιόφωνο κάποτε. Και πρωινό στο κανάλι 5 του Κούρι. Μα μου φάνηκε. Το τηλεοπτικό. Ήταν γνωστή φυσιογνωμία. Μου έκανε εντύπωση που έπαιζε. Τώρα θυμηθήκατε, πουλάκια μου. Όχι, εγώ δεν το θυμήθηκα. Τώρα που μου το λες, το διαπιστώνω. Αλλά μου έκανε θετική εντύπωση που έπαιζε με την κάμερα. Ναι, Μέρη, να τον ακούσουμε λίγο. Αξίζει γιατί είναι πολύ συγκινητική η χρειά του. Ακούστε λίγο το Βαγγέλη. Θα διάλεγα τον Ευάγγελο. Μάλιστα. Ωραία. Μάλλον θα έλεγα τον Ευάγγελο. Μάλλον τον Ευάγγελο. Ωραία. Αυτό έγινε παραπάνω βυζαντινό ψαλμωδία. Σωστά το λες. Άντε, μια ψυχή που είναι αργία, βγει. Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά.
Ήταν δύσκολη στιγμή. Πολύ δύσκολη στιγμή. Καταπληκτική φιγούρα ο κύριος. Συγγνώμη. Φωνάρα. Η χρειά του Βαγγέλη είναι τουλάχιστον συγκινητική. Διαφημίσεις επιστρέφουμε, να δούμε τη δική σου περίπτωση, να μας πεις πώς ένιωσες, πώς το βίωσες, πώς βλέπεις τις ομάδες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, ποιος coach θα σηκώσει φέτος την κούπα και να μας πεις και τι ωραία ετοιμάζεις, Κατερινάκη μου. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχεις πολλά πραγματάκια, Κατερίνα, παρόλο που είσαι μικρή σε ηλικία, έχεις παλέψει και έχεις καταφέρει πράγματα. Μπράβο. Νομίζω ότι γι' αυτό και η μαμά σου στεναχωρήθηκε εκείνη την ημέρα που διαγωνιζόσουν. Γιατί σου λέει και το παιδί μου δικαιούται μια καλύτερη ευκαιρία, επίσης προβολή. Και η Κατερίνα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή από όταν την πρωτογνωρίσαμε στο Fame Story. Ναι, ναι, ναι. Πόσα χρόνια πριν? 10. 10 χρόνια πριν. Και άλλαξες και μεγάλωσες, ομόρφινες. Πιστεύω ότι η ηλικία των 17 για τα περισσότερα κορίτσια είναι η χειρότερη για μένα ήταν. Τα μάγουλα ξεχυλίζουν, ορμόνες. Καλή, τώρα το λες εμάς που κυκλοφορούμε με μία τράιδα. Κάθε ηλικία έχει τα ωραία. Εγώ δεν είχα κάνει φωτογραφίες πρόσφατα. Ένα βλέμμα ακόμη σε έβδικο και ένα βρύδι τέτοιο τώρα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν και ωραία τότε. Εγώ νόμιζα τότε, έκανα για κάτι πλεξουδάκια μόνη μου με τα μαλλιά μου και έκανα μια φωτογραφία που είχαμε πάει στη δεκαήμερη και νόμιζα ότι ήμουν και ωραία. Έτσι, κάτι που γνωρίζαμε τότε και ήμασταν ωραία. Ναι, ναι, βέβαια. Μόλις μπήκα στο Fame Story, βέβαια έπαθα σοκ, ήμουν χάλια. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το δικό σας battle την περασμένη εβδομάδα, ναι, γιατί μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Ανεβήκατε μαζί με την Παναγιώτα στη σκηνή. Δυστυχώς ή ευτυχώς για πολλούς το ότι διαγωνίστηκες με την Παναγιώτα ήταν από μόνο του ένα γεγονός που έδειχνε την κατάληξη, γιατί η Παναγιώτα δημιούργησε ντόρο πέρσι, παραπονέθηκε που δεν γύρισε κανείς, φέτος γύρισαν όλοι. Όλοι πιστεύαμε ότι θα είναι δύσκολο να μην τη διαλέξει Δέσποινα, χωρίς να θέλω να μιλήσω για ότι ήταν στημένο ή τέλος πάντων ότι υπήρχε κάποια πρόθεση. Ότι υπήρχε κάποια πρόθεση. Αλλά και ναι, η Κατερίνα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτό είπα και. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω ότι δεν θέλω να θίξω το αδιάβλητο της διαδικασίας, αλλά όχι, όταν τις βλέπεις, λες τώρα την Παναγιώτα που γίνεται τόσο ντόρος, δύσκολα θα την αφήσουν να παίξω. Ας το θυμηθούμε και ας το σχολιάσουμε. Μόνο που διέκρινα και στα δύο τα κορίτσια και που ξεχώρισα μάλλον σε ένα από τα δύο τα κορίτσια και ξεχώρισα μάλιστα στην Κατερίνα, είναι το ότι είχε πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Εγώ θα κρατούσα την Κατερίνα. Δεν μου άρεσε λίγο στην Κατερίνα το κάποια γυρίσματα τα οποία μου θύμισαν λίγο νύχτα. Αυτό λίγο μου θύμισαν. Λίγο, ξέρεις, λίγο μυστήρια μου κάνουν, λίγο κατάλαβες νύχτα. Πίστα, όχι ρε παιδί μου. Αυτό, δεν, γι' αυτό το λόγο ίσως επειδή δεν μου αρέσουν αυτές τις προσεγγίσεις, ειδικά στα ξένα τραγούδια, για να καταλάβετε τι εννοώ. Θα διάλεγα την Παναγιώτα. Το συμπαθούσα το Μιχαλάκη. Εισέπραξα κι εγώ λίγο το άγχος της Παναγιώτας. Είδα πιο όντως κι εγώ την Κατερίνα να έχει μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή. Θα επέλεγα την Μπουρνέλη. Δέσποινα θα επιλέξει όμως. Θέλετε. Δεν θέλω να προχωρήσω έτσι απλά σε μια απόφαση. Θέλω να πάρω τη βοήθεια του Γιάννη. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Μιχάλης. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Έκανε γύρισμα η Κατερίνα, δεν το κατάλαβα. Η προσέγγιση, αυτό που πες με τη νύχτα, η προσέγγιση είναι ένα ξένο κομμάτι με ελληνική νοοτροπία. Απόδοση. Αυτή τη νύχτα δεν κατάλαβα. Είναι όπως ο Κλέρι. Ότι τη νύχτα είναι κατώτερη. Δεν ξέρω. Έχει φωνάρες και η νύχτα. Συνεχίσει μαζί μου, Παναγιώτη. Μπράβο. Η μαμά καταρχήν είναι φοβερό Πανελάκι. Τι θέλω εδώ κάποια στιγμή. Μου έχει τραβήξει τα βάνδυνα από μένα, γιατί μπορεί να μην φαινόταν ότι είχα άγχος, γιατί τόσα χρόνια έχουμε μάθει να το κρύβουμε. Αλλά επειδή είχα την εμπειρία της τηλεόρασης και είχα αργήσει να το ξεπεράσω όλη αυτή την έκθεση και όλα αυτά, ζούσε το άγχος μου από πίσω, που προσπαθούσα στις λεπτομέρειες, τη φωνητική που έκανα, τις πρόβες και όλα αυτά. Εξ αρχής όλα τα κομμάτια δεν μας πηγαίνουν. Mm-hmm. Μπορεί, ας πούμε, 10 χρόνια να έχω πει πάρα πολλά ξένα κομμάτια και μάλιστα να στα δίνουν οι μαέστροι γιατί ξέρουν ότι σου πάνε. Το συγκεκριμένο θεωρώ ότι δεν μας πήγαινε πολύ. Ήταν πολύ ιδιαίτερο, νομίζω ότι είναι πιο στουντιακό. Αλλά το είχα κάνει με το. Όχι, μωρέ, εντάξει, τόσο δίνει η παραγωγή κάτι. Εγώ έχω μάθει να οφείλεις να το υπηρετήσεις, ναι, και να το προσπαθήσεις. Και προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα με τη δουλειά που έχω μάθει. Εγώ δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Με τη φωνητική που έκανα, τις συμβουλές που πήρα, εκείνη τη στιγμή και εγώ το ακούω ότι είναι σκληρό, σε ένα σημείο. Δηλαδή προσπάθησα να ανέβω πιο ψηλά, γιατί προσπαθείς να κάνεις, να δώσεις. Ναι. Θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω. Ο Μιχάλης το ξέλαβε έτσι και για να το άκουσε έτσι ο Μιχάλης, εγώ το σέβομαι.
Δηλαδή, όταν πάμε στη δουλειά και τραγουδάμε, μας αρέσουμε σε όλους. Δεν αρέσουμε σε όλους. Όχι, βέβαια. Έτσι. Δεν θέλω σωστό να κρατάω. Και γι' αυτό ήμουν ηρεμή, αντιμετώπιση και αντίδρασή σου. Έχεις δίκιο. Ήμουν ηρεμή γιατί ήταν, αλλά είχε αυτό τη μαμά. Πληγώθηκε μου, γιατί σου λέει τώρα. Το υπέροχο της μανούλας, της Ελληνίδας, το κατάλαβες που βαθιά μέσα της στεναχωριέται από το παιδάκι της, δεν τα κατάφερε. Και δεν ανέχεται να δείξουν το παιδάκι της. Ναι, το πήραν στα δάνεια. Εγώ εκείνη την ώρα είχα ακούσει τόσο ωραία σχόλια και από τον Αντώνη τον Ρέμο. Δηλαδή... Μα και η Μελίνα είπε ότι εσένα θα διάλεγε ουσιαστικά. Ναι. Οι coach μοιράστηκαν στα δύο. Και ο Γιάννης ο Βαρδής, όπως το έθεσε μετά, που είπε ότι ίσως το τοποθέτησε λίγο με πιο ελληνική νοοτροπία. Αυτό. Και μπορεί όντως το φάνηκε έτσι στο Μιχάλη. Ο Μιχάλη δεν το έκανε καθόλου για να με πικάρει. Του βγήκε αυθόρμητα και γενικά πολλά λεφτά. Προ Θεού δεν είπαμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον σου. Λίγο, πρέπει να έχει κουραστεί το παιδί. Δηλαδή τον έβαλε καθόλου στην καρδιά. Γενικά έχω πήρα πολύ θετική άβρα από όλο αυτό το κόνσεπτ και από το παιχνίδι και από τη Δέσποινα και από την παραγωγή. Καταρχήν εσύ, κοριτσάκι μου, είσαι και επαγγελματία. Κάνει πράγματα δικά σου, κάνει πολλά χρόνια. Και φαντάζομαι ότι με κάποιου από αυτού του ανθρώπου είτε έχει είτε θα συνεργαστεί. Σωστά. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να μπει σε μια διαδικασία απάντηση. Ανταπάρησης. Κάνεις κάτι τώρα αυτή την περίοδο? Αυτή τη στιγμή κάνουμε τις συναυλίες στο tour. Τώρα θα ξεκινήσει κιόλας πιο πολύ με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Και... Δεν έφαγε το στρατό. Ναι. Τελείωσε, παπαλά. Όχι. Όταν βγαίνει. Και τώρα, ας πούμε, στα τέλη του μηνός ξεκινάμε πιο πολύ έντονο. Καλοκαιρινή δηλαδή, καλοκαιρινό tour. Σε στρατόπεδα. Όχι. Σε στρατόπεδα κάνει όμως. Μπορεί να κάνει τα δικά του. Μπορεί. Βεβαίως. Και είμαι στη διαδικασία. Παραγωγή κομματιού και τέτοια. Τέλεια. Να δούμε κάποια πραγματάκια από το Σεπτέμβρη. Για δυναμώστε, καλέ. Δεν το είδαμε αυτό το ωραίο υλικό. Μπράβο, εγώ έτσι. Μπράβο. Α, δεν έχουμε ήχο. Πάντως πολύ ωραία εικόνα και φρέσκια και δροσερή. Σου πάει και το μάθημα. Αυτό ήταν ένα κόνσεπτ. Η Planet Works είχε συνεργαστεί με μια εταιρεία στην Ιταλία. Αυτό είναι το. Ναι, άλλο. Μπράβο, Κατερινάκη. Είσαι στα πιο ωραία σου. Ούτω ή άλλω μιλάτε με τη δουλειά σα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το δεύτερο συγκεντρωτικό βιντεάκι της ημέρας. Κατερινάκη, θα μείνεις μαζί μας. Λοιπόν, γέννηση Κέιτ Μίτλετον. Πώς το κάνουν αυτό? Και βγήκε λίγες ώρες μετά. Σαν να είχαν περάσει 4 μήνες και δεν υπήρχε κοιλιά. Δεν υπήρχε ίχνος εγκυμοσύνης. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Είχε μικρή κοιλίτσα. Πού τον είχε το διαιτολόγο και λειτουργήσε σε 4 ώρες μετά τη γεννά? Γεννάει. Η Βασιλομήτρο σε λίγο δηλαδή. Ναι. Δεν τις έχουν ειδικούς διαιτολόγους. Καλά, και ο διαιτολόγος δεν τις κάνει. Ακόμα εγχείρηση. Δεν τις κόψει την κοιλιά. Ναι, παρά λίγο. Δεν είναι η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ επίσης νομίζω ότι θα φέρει το διάδοχο τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι η διαδοχή αλλάζει και με αυτό το παιδί. Συγγνώμη, και δεν θα τις έχουν διαιτολόγο ειδικό? Ναι, βρε παιδί μου, αλλά όπως και να έχει, μια γυναίκα έχει ένα φούσκωμα. Μετά την εγκυμοσύνη χρειάζεται η κοιλίτσα ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει. Όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης που σου προσέχεις, αν είναι κατακρατήσεις απλά, θα τρώει με ζυγαριά. Αν είναι λύπη, βέβαια. Θα τρώει με ζυγαριά, ζυγισμένα τα πάντα. Ο τρόπος της εγκυμοσύνης της Κέιτ έχει φτάσει μέχρι και σε εμάς το πόσο γλυκό είναι. Αυτή όταν δεν έχει άλλα άγχη, κατάλαβε έχει αυτά τα άγχη, γι' αυτό βγήκε έτσι που κλάρα. Λοιπόν, Αλίκη ή Σάρλοτ, τι προτιμάτε για τη μικρή πριγκίπισσα? Αλίκη. Και εγώ Νταϊάννα θα πω. Εσύ? Τώρα θα έλεγα. Μαριγώ, καλά. Πάμε. Εντάξει, ο Μαρτάκης το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, ότι ξυπνάει κάποιες μέρες και ακούει τια ή τια λουλουδιασμένη στο αυτοκίνητο. Πραγματικά. Επίσης, το κλαρίνο μέσα μου ρέει. Είναι όπως η ψυχή εξελίσσεται, έτσι και το κλαρίνο ρέει. Εγώ τον είχα, ρε παιδί μου, τον Κώστα Μαρτάκη, ενώ γενικά τραγουδάει ελαφρολαϊκά στα μαγαζιά. Που εμφανίζεται, κάνει αυτό το πρόγραμμα του κεφιού, τέλος πάντων, τα τραγούδια της τάβλας που λέει. Ναι. Τον είχα για λίγο πιο pop. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, επειδή παίζουμε στο ρυθμό όλα του τα κομμάτια και ειδικά τα τελευταία που ήταν και μια πιο pop μπαλάντα, έχει προσεγγίσει και άλλα είδη πολύ επιτυχημένα. Αλλά αυτό να πεις τώρα ότι ρέει το κλαρίνο μέσα μου και ότι κάποιες μέρες ακούω δημοτικά, αυτό νομίζω. Μπορεί να έχει βάλει στο βαθμό το επόμενο πανηγύρι. Σε κανένα λέει εγώ τσαμπά, εκεί βγαίνουν τα πολλά χρήματα. Τώρα πια μπουζούκια. Κατάλαβε, εκεί είναι οι καλές οι αρπαχτές. Έχει πιάσει το νόημα, μην στεναχωριέσαι. Σε 15 χρόνια στο Καλλιμάρμαρο αξιονιστεί. Να σου πω κάτι, όχι, και μ' αρέσει που έχει υψηλού στόχου. Σου λέει ή στο Voice Κριτής ή μια εκπομπή σαν του Αθερίδη. Τώρα αυτό στο Voice Κριτής. Εντάξει. Να σου πω σε κάτι. Σε λίγα χρόνια θα μπορούσε. Γιατί αν το σκεφτείτε, αυτό? Παιδιά, ο Κώστας Μαρτάκης βαδίζει λίγο στα χνάρια του Σάκη Ρουβά. Δηλαδή, είναι και οι δύο πάρα πολύ ωραίοι. Και κυκλοφορεί. Όχι, θέλω να σου πω ότι μπορεί να κάνει και ο Κώστας Μαρτάκης κάποια στιγμή την έκπληξη και να τραγουδήσει κάτι ανάλογο που δεν του τόχει. Λέω, θέλω να είμαι δίκαιη απέναντί του σε κάποιες pop μπαλάντες που είχε κυκλοφορήσει. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Ένα που έλεγε το.
Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Δεν είναι μόνο το αναμενόμενο, το μαμασίτα, το χορευτικό. Δεν θέλει, το εγώ διάβασα τη συνέντευξή του και είπε: δεν θέλω πια να λέω μαμασίτα. Κάνει, ναι, κάνει ωραίες δουλειές. Απλά λίγο αυτό με το δειματικό. Αν κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπα, τρελά θα χτυπάει η καρδιά μου και θα με τρέμα. Αν κάπου κάποτε για άλλο με λιώνες, με την κορδιά μου. Αν κάπου κάπου. Είμαι πολύ χαρούμενη ότι σήμερα ο Ρίκι Μάρτιν θα είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Νομίζω θα βρει λαγούμι να κλειστεί τώρα να πει κοντσίτα. Πραγματικά. Πρέπει να φοβάσαι λίγο να το πει κοντσίτα αυτό κι αν είσαι ο Ρίκι Μάρτιν. Ειδικά να μένεις κάπου κοντά στο ίδιο ξενοδοχείο και να σε ψάχνει να σου επιτεθεί το βράδυ. Εγώ πάντως βλέπω ότι είναι χαρούμενος εκεί στη. Ναι, ναι. Σα παίρνει διαφορετικότητα ο Ρίκι Μάρτιν ούτως ή άλλως ήταν από τους πρώτους παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος. Έχει υιοθετήσει παιδάκια μαζί με τον σύντροφό του. Υιοθετήσει, όχι, έχει γεννήσει με παρένθετη μητέρα, ακριβώς, ναι, ναι, χρησιμοποιώντας το σπέρμα του. Αλλά τώρα δεν το λες και τίτλο τιμής να σου λέει Κοντσίτα, θα μπορούσα και να σε ερωτευτώ. Γιατί. Σένα θα σ' άρεσε. Θαυμάστριες να είναι και ό,τι να είναι και με μουσί. Δεν δίνω προς τα εκεί. Ο Ρίκη ενώνει, παιδιά, γιατί αρέσει σε όλους και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι όπως ο αντικειμενικός ρουβάζολικός μας. Αρέσει σε όλους και συμφέρει. Λοιπόν, όσο για την πριγκίπισσα, που Μέρι έβαλα το δίλημα Άλις ή Σάρλοτ που παίζει στα γραφεία στοιχημάτων και είπα Νταϊάννα γιατί με παρέσει η Ριαλέκα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εκεί δεν έχουν το παραδοσιακό που έχουμε εμείς οι Έλληνες που δίνουν το όνομα του μπαμπά ή της μαμάς. Υπάρχει μόνο στα σόγια τα ελληνικά, κατάλαβες, για να ξεμαλιάζονται οι πεθερές. Και έψαχνα εγώ να κάνω ωραίο το Παναγιώτα και έβγαλα το παιδί μου. Εδώ κολλάει ότι αν το μάθει αυτό η Βασιλομήτωρο, ότι θέλουν να ονομάσουν το παιδί Νταϊάννα, δεν νομίζω να το δεχτεί. Κοίτα, τιμή σε ένα κοινό όμως θα ήταν ένα ωραίο όνομα για να δώσει το παιδάκι σου. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε βασιλεία. Είμαι βασίλισσα, δεν δίνουμε αυτό το όνομα. Έχει βασιλευωμένη δημοκρατία στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μητέρα του πρίγκιπα, δηλαδή θα μπορούσε και να το επιλέξει έτσι. Έτσι, εμείς και επειδή έχει φύγει από τη ζωή, θα συμφωνήσω. Όχι. Βγαίνει η Ελισάβετ και λέει όχι. Εντάξει, όχι, δεν έχει παιδάκι, μας το πούν Σάρλοτ, αλλά... Το Σάρλοτ δεν μου αρέσει, μου κάνει πολύ παιχνιδιάρικο. Θα ήθελα κάτι πιο σοβαρό, πιο στιβαρό. Θέλω να σου πω είναι πιο ωραίο πράγμα να μην μπαίνει στη διαδικασία, να πρέπει ντε και καλά να δώσει το όνομα της μαμάς του άντρα στο πρώτο παιδί. Το δεύτερο, σε μένα το τα λέμε του... και παραδοσιακή. Καλά, εγώ πάντως σκέφτομαι ότι σε αυτό το παιδάκι, ξέρω. Τώρα να την πω λίγο την εξή. Κοιτάξτε να τη λένε Παναγιώτα και Μέρη την πεθερά, να τη λένε Ευλαμπία και σκεφτείτε ότι σε αυτά τα παιδάκια θα πρέπει να πούνε ότι είναι από εδώ η θεία σου η Πίπα και από εδώ η γιαγιά σου η Καμίλα. Στην Ελλάδα μόνο το ακούς περίεργα. Αυτό είναι bullying μόνο και μόνο που αναφέρεις. Ναι, παιδιά, στην Ελλάδα. Καλά. Καλά, πες και έξω φραγκουλιάς, θα σου πούνε how, η τσιμτσιλή, θα σου πούνε τι είναι, Κινέζα είσαι. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Να πάμε σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε ότι μέχρι και η Τάλα Λαμουντίν έχει γίνει στα ρούμπα, ότι κυνηγάνε και την αδερφή της. Γιατί το ίδιο με την αδερφή της Κέιτ, ρε παιδιά, δεν συμβαίνει. Πώς τα φώτα όλα στο γάμο πέσανε πάνω στην αδερφή της Κέιτ, της Πίπα. Είχε τα ίδια προσόντα, γιατί δεν είναι ενημερωτικά. Νομίζω το όνομα ήταν αυτό που την έκανε. Μα τα ονόματα τα μικρά... Η πίσω όψη. Τα μικρά ονόματα δεν παίρνουν γενική. Καλά είπες, της Πίπας. Καλά το είπα, δεν είπα. Της Πίπας Μίτλετον. Λοιπόν, α, το καημένο το κορίτσι. Με τι θα κλείσουμε, Μερουλά? Με διαφημίσεις, με Κώστα Μαρτάκη από τη νέα του καριέρα. Σήμερα, πραγματικά, έχω δεχτεί τρελό μπούλινγκ εδώ πέρα για τη μαγειρική μου, για το πώς τα λέω, για το πώς πετυμένη. Θα φύγω να έρθει μια άλλη. Όχι, δεν φεύγω. Κατερινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία ό,τι και αν κάνεις και να είσαι πάντα ένα τόσο γλυκό πλάσμα. Να περάσει ωραία το καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα, να είστε μαζί μας και αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη εβδομάδα.